εκπρόσωπο την κυρία Γεωργοβασίλη, γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Μην μείνουμε μονάχα στα οικονομικά. Κοίτα τελικά, σαν... εγώ θέλω να την ρωτήσω την κυρία Γεωργοβασίλη. Τελικά, πότε είχατε δίκιο, γιατί ρώτησα προχθές και απάντησε μπήρα. Πότε είχατε δίκιο, στην πρώτη απόφαση για τις offshore ή στη δεύτερη απόφαση για τις offshore? Διότι δεν γίνεται και στα δύο. Έχετε δεν δίκιο. Γίνεται. Να σας δηλαδή, πω, για να ούτε μην... να ψηφίζονται και οι δύο. Και να ψηφίζονται και οι δύο. Και δηλαδή, πραγματικά, να σας ρωτήσω και ως βουλευτά, πώς το καλό το σηκώνει ένας βουλευτής στο χέρι του και στην μία και στην άλλη. Κοιτάξτε. Η ρύθμιση που ψηφίσαμε για τις offshore. Η δεύτερη ή η πρώτη. Η πρώτη ρύθμιση, για την πρώτη μιλάω, είναι απολύτως σωστή ρύθμιση. Η πρώτη. Απολύτως σωστή. Γιατί είναι απολύτως σωστή. Απολύτως σωστή. Διότι... Η πρώτη λέτε που δίνει το δικαίωμα να έχουν offshore οι βουλευτές και οι υπουργοί. Είναι μία προσαρμοσμένη, έτσι, είναι μία προσαρμογή μάλλον, στο να μπορεί να είναι εφαρμόσιμη και η παλιά ρύθμιση η οποία υπήρχε από το 10, mm-hmm. η οποία όμως τι έκανε, απαγόρευε τις εξωχώριες και έλεγε ναι στις αλλοδαπές. Μάλιστα. Δημιουργούσε και άλλες αντιφάσεις και αυτό δημιουργούσε ένα θολό τοπίο, ούτως ώστε τελικά κάποιος ο οποίος ήταν offshore έβγαινε λάδι. Γιατί την αλλάξατε τότε, αφού ήταν σωστή? Κοιτάξτε, αυτό γιατί το οποίο έγινε σε αυτή την ρύθμιση ήταν να οριστούν οι εξωχώριες. Ο ορισμός δηλαδή, αυτό έγινε στα αλήθεια. Ναι. Ο ορισμός των εξωχώριων και των συνεργάσιμων φορολογικά χωρών. Αφού πήρε σε γενική απαγόρευση, αυτό κύριε Υπουργέ. Μισό, ας την γενική απαγόρευση. Λέω τι έγινε και είπατε τώρα. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε να δείτε, από εκεί και πέρα. Πριν πάμε στην γενική απαγόρευση. Μισό λεπτό. Και είπατε στον πολίτη, εσύ λοιπόν πρέπει να ακολουθήσεις τη φορολογική πολιτική που η κυβέρνηση αποφάσισε τώρα που ψήφισε πριν από 10 μέρες. Πλήρωνε 26, 29, 32, 45 κτλ. Εγώ θα τακτοποιήσω τα του οίκου μου και θα πάω σε μια εξωχώρια τα λεφτά. Θα φορολογούμε με λιγότερα. Δεν είπαμε ωραία καθόλου. Ωραία σχέση πολιτική με του πολίτε. Δεν είπαμε φάση. Καθόλου στην πρώτη. Αυτό. Ναι. Καθόλου αυτό. Αυτό το μήνυμα κοιτάξτε, στείλατε. Κοιτάξτε, αυτό το μήνυμα μπορεί να εστάλει για άλλου λόγου, όχι επειδή το στείλαμε εμεί. Ποιο το στείλω εγώ. Πάση περιπτώσει, ξέρετε ότι έγινε μια διαχείριση που ξεκίνησε από πρωτοσέλιδο εφημερίδα και στη συνέχεια μια επικοινωνιακή διαχείριση εξαιρετικά λαϊκίστηκε εκ μέρου τη Νέα Δημοκρατία. Και από την αυγή λαϊκίστηκε. Εκ μέρου τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η οποία δημιούργησε ένα πλέγμα ότι εδώ πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Καθόλου δεν το κάναμε αυτό το πράγμα και θα αποδειχθεί και στο αυτό μέλλον. Το αλλάξατε, κύριε Υπουργέ, για να υποχωρήσατε. Σημαίνει ότι κάπου υπήρχε πρόβλημα. Δεν υποχωρήσαμε, αυστηροποιήσαμε κι άλλο. Δηλαδή, όχι, πήγατε από το ένα άκρο στο άλλο, σας πολύ λένε. Καλά, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν απαγορεύεται σε πολίτες Έλληνες, σε χώρες φορολογικά συνεργάσιμες, να έχουν τα χρήματά τους. Να απαγορεύεται. Για τον βουλευτή, τον πολιτικό κτλ. Είναι ένα ζήτημα μείζον ηθικό, κατά την άποψή μου. Ωραία. Και βεβαίως δεν θα πρέπει να υπάρχει τέτοια συμπεριφορά εκ μέρους των πολιτικών. Ωραία. Τουλάχιστον εκ των πολιτικών. Θα πείτε στους υπουργούς σας να φέρουν τα λεφτά τους πίσω και να φύγουν από τις εταιρείες που είναι. Γιατί άκουσα την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει και ονόματα υπουργών. Ότι υπάρχουν σκιές, λέει, για έναν, δύο, τρεις. Το σκιές με το πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει θέμα, κατά τη γνώμη σας, με υπουργούς σας ή όχι, με βουλευτές σας? Δεν υπάρχει κανένα με κανέναν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το λέτε με βεβαιότητα. Το λέμε με βεβαιότητα. Εντάξει. Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα πάμε λοιπόν πέρα από τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που εμείς ξέρετε πολύ καλά και για άλλους λόγους στη ζωή μας είχαμε μια άλλου τύπου συμπεριφορά. Κύριε Γεωργοβασίλη, κοιτάξτε, υπάρχει από εδώ κόσμος και πέρα, ο οποίος μέσα σε δύο μήνες και δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν θέλω ποτέ. Να το συγκρίνω, δεν το συζητώ. Προφανώς υπάρχει κόσμος. Προφανώς. Από εκεί και πέρα όμως, είπαμε το ηθικό και το νόμιμο. Στην Νέα Δημοκρατία υπάρχει πρόβλημα. Κατά την άποψή μου, ναι. Στην ηγεσία. Θα μου επιτρέψετε να μην κάνω εγώ σήμερα το δικαστήριο αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πραγματικά θα βρεθούν σε δυσκολία. Αλλά αυτό θα το δούμε. Εσείς κατηγορείτε την Νέα Δημοκρατία που αποχώρησε. Εγώ δεν λέγατε τίποτα για την αλλαγή στάσης. Κύριε οικονόμου, δεν κάνω λαϊκισμό εγώ. Όχι, μια ερώτηση δημοσιογραφική. Ναι, και απαντώ. Εσείς καλά κάνετε, δεν το συζητώ. Εγώ δεν κάνω τέτοιο πράγμα και δεν θα πω αυτός και δεν θα δείχνω με το δάχτυλο. Διότι αυτό το οποίο γίνεται εκ μέρους της αντιπολίτευσης, εμένα δεν με πειράζει να σας πω την αλήθεια. Δεν πάνε να λένε για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς και δεν το έχουμε και το έχει η Νέα Δημοκρατία. Καλά. Δεν το πιστεύει ουδής. Το πουν δεν το πούνε και δεν αποδεικνύεται. Λάσπη πέφτει στον ανεμιστήρα, αλλά ξέρετε, όταν δεν πατάει αυτό, δεν αποτελεί και πρόβλημα. Η αριστερά είχε και διατηρεί το ηθικό της πλεονέκτημα. Και αποδεικνύεται και καθημερινά. Να ρωτήσω όμως κάτι. Τώρα. Πρακτικό, πραγματικό. Ούτε εσείς, δεν ξέρω εσείς,
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κοινωνία δεν γνωρίζει τα πόθενές και των πολιτικών του 16. Και δεν θα τα γνωρίσει ποτέ στην πραγματικότητα, διότι με το δίμηνο που τους δίνεται ως διορία, όταν θα έρθει η ώρα να δώσουν τα πόθενές και θα έχουν εξαφανίσει τα στοιχεία. Πότε ήταν σε. Αν ήταν τα σε. Τα παλιά στοιχεία δεν εξαφανίζονται. Σε offshore, αν δεν και ήταν. Μην ξεχνάτε, τα πόθενές μπορεί να μην είναι αναρτημένα, αλλά είναι κατατιθμένα από κάθε χρόνο. Ναι, το πρόβλημα ποιο ήταν, ότι υπήρχαν χιλιάδες πόθενές τα οποία έπρεπε να εξεταστούν από μία επιτροπή. Mm-hmm. Αυτό το αλλάξαμε εμείς. Ούτως ώστε αυτή η επιτροπή η οποία έχει συσταθεί από τη Βουλή να εξετάσει την πραγματικότητα περίπου 1000 δηλώσεις πόθεν έσχεσης. Πράγμα το οποίο γίνεται και εάν αυτός ο νόμος καταπέσει στα δικαστήρια, τι θα κάνετε, όπως λένε οι νομικοί. Πολλοί νομικοί λένε ότι αυτό δεν πρόκειται. Για λέμε μια προσφυγή έφυγε αυτό. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι νομικός. Νομικός δεν θα μπορέσω να τους δεν είμαι νομικός για να ξέρω που, τι στέκεται και τι δεν στέκεται. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι η ρύθμιση αυτή που βάλαμε, η οποία ουδέποτε απείλαξε κανέναν από παράνομη δραστηριότητα, είτε επιχειρηματική είτε φορολογική, στις γνωστές offshore εταιρείες, δηλαδή στις. Διότι σε συνεργάσιμη χώρα τι σημαίνει ότι σε ελέγχω. Όχι, δεν είναι έτσι. Η πρώτη ρύθμιση έχει παράξει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ξεπλήθηκαν άνθρωποι δικοί σας, λέει, αντιπολίτευση. Δεν ξεπλήθηκε κανένας. Έτσι λέει. Να σας πω, απαντήσω εγώ. Ότι στη ρύθμιση, η οποία κατέβηκε τη δεύτερη, έχει νομοθετηθεί. Δεν μέσα ισχύει στη αυτό, ρύθμιση. Κύριε Υπουργέ, μην το επικαλείστε. Όλοι οι νομικοί λένε ότι αυτή η ρύθμιση που έφερε ο Παρασκευόπουλος δεν στέκεται σε κανένα δικαστήριο του κόσμου. Κάμε σε κανένα. Κάποιοι νομικοί. Να αναιρέσει δηλαδή το νόμο που ψηφίσατε. Ο Παρασκευόπουλος δεν είναι νομικός. Προφανώς δεν είναι νομικός. Δηλαδή, τον εγώ γιατί θα ταχθώ με τον άλλο νομικό και δεν θα ταχθώ με τον Παρασκευόπουλο. Θα το δούμε αυτό. Δεν ταχθείτε μόνο που σας βολεύει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο σε κάθε περίπτωση το ζήτημα του πολιτικού και τη συμπεριφορά του όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη φορολογική δραστηριότητα, σε κάθε περίπτωση έχει την ηθική αξία να το συζητήσουμε. Αν υπάρχουν στελέχη, πολιτικά στελέχη ενώ δικά σας, που είναι κυβερνητικά στελέχη, οι οποίοι μετέχουν σε εταιρείες και κανονικές εταιρείες εννοώ, όχι offshore, αλλά σε εταιρείες του εξωτερικού ή είναι μέτοχοι εταιρείων εξωτερικού κτλ. Αυτοί δεν θα έχουν. Δεν θα έχουν σημαίνει ή δεν θα είναι υπουργοί, ή θα φύγουν από τις εταιρείες. Ή το ένα ή το άλλο. Ή το άλλο. Για όλους θα ισχύσει αυτό και νομίζω ότι θα τους βρούμε αυτούς σε άλλους πολιτικούς χώρους και όχι στο δικό μας πολιτικό χώρο. Είπατε ότι δεν υπάρχουν στο δικό σας χώρο. Από εκεί και πέρα προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία να κάνει μια μεγάλη σπέκουλα με βάση αυτό. Δεν της βγήκε. Έκανε και αυτό γκολ τεράστιο. Η συζήτηση από το κοινοβούλιο ότι μετέφερε συγκρού, Twitter και οπουδήποτε αλλού. Που δεν είναι τρόπος. Σας άσκησε κριτική ακόμα και η Αυγή όμως για το ζήτημα αυτό. Ορίστε, δεν σας άκουσα. Σας άσκησε κριτική αντιπολίτευση, αλλά ακόμα και η εφημερίδα. Όταν ήρθε η ώρα όμως να ψηφίσει την αυστηρή διάταξη, η Νέα Δημοκρατία δραπέτευσε από το κοινοβούλιο και δεν ήρθε να ψηφίσει και θα έπρεπε να απαντηθεί το γιατί. Και το ότι δεν μας αρέσει αυτή η διάταξη, προφανώς δεν είναι λόγος να μην πάει κάποιος στο κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο δεν πας όταν σου αρέσει. Στο κοινοβούλιο πας για να πεις και αυτό που σου αρέσει και για να κοντράρεις αυτό που δεν σου αρέσει. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι αποχώρησε η Νέα Δημοκρατία? Αποχώρησε διότι είχε προβλήματα τα οποία δεν είχε λύσει εσωτερικά της. Το ένα και το άλλο ήταν ότι αυτό το οποίο κατά πάσα πιθανότητα ισχύει, ότι ο επικεφαλής του επικοινωνιακού τομέα του συνέστησε αυτό για να μην φθαρεί πολιτικά είτε χώρους είτε ερώτηση. Πρόσωπα. Εν πάση περιπτώσει, μια επιλογή κρίνεται, τέτοια εντάξει, η οποία κρίνεται. Κατά την άποψή μου, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε την αναχώρηση και την στρίβιν δια του Αραβόνος από αυτή τη συζήτηση, διότι προφανώς ήξερε ότι αυτό το οποίο προκάλεσε όλες αυτές τις μέρες δεν πατούσε πουθενά και στο τέλος έβαλε και το αυτογκόλ. Τώρα, κύριε αλλά έχει λογική μια ρύθμιση. Αυτό εμάς δεν μας στενοχωρεί. Να σας κάνω και μια ερώτηση τώρα από μια άλλη σκοπιά. Έχει λογική όμως μια ρύθμιση. Εσείς, ας πούμε, έχετε παιδιά. Έτσι. Αν μεθαύριο ένα από τα παιδιά σας θελήσει να κάνει μια δουλειά στο εξωτερικό, να φτιάξει μια εταιρεία, να ανοίξει μια δουλειά, οποιαδήποτε, μια καινούργια επιχείρηση, εσείς δεν μπορείτε να είστε στην πολιτική? Δεν έχει λογική αυτό πράγμα. Να σας πω. Να σας πω λόγο. Τι λογική να έχει, καμία λογική. Να σας πω, το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, ότι περάσαμε σε μια ακραία ρύθμιση. Το είπε έτσι, δεν είναι. Έτσι θα νομοθετούμε όμως, κύριε Υπουργέ. Με τις ακρότητες, με εκδικητικότητα. Να σας πω τώρα. Έτσι νομοθετεί η Βουλή. Δεν είναι εκδικητικότητα. Είναι όμως μια κατόπιν λοιπόν λαϊκής απαιτήσεως,
μια αυστηρή διάταξη για τους πολιτικούς σε ένα σκληρό πολιτικό-οικονομικό περιβάλλον για τη χώρα, που οι πολιτικοί προφανώς πρέπει να είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα συμβάλλουν. Αν θωρακίσετε το πόθεν έσχεση, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τους πολιτικούς. Το πόθεν έσχεση. Αλλάξτε και το νόμο απορριευθύνησης υπουργών, μια και λέτε για συνταγματικές αλλαγές. Θα γίνουν για να προχωρήσουν όλα αυτά. Θα γίνουν πότε όμως, τα λέμε στα λόγια. Δεν τα λέμε στα λόγια. Εμείς δεν είπαμε. Είπαμε ότι μέχρι να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση, αντιλαμβάνεστε κι εσείς τις τεράστιες δυσκολίες και τις νομοθέτησης. Θα το βάλετε μέσα αλλαγές στο Σύνταγμα λοιπόν. Μια και ο Πρωθυπουργός εξήγηλε χθες αλλαγές. Το εξήγηλε ο Πρωθυπουργός χθες. Και θα γίνει. Θα μπει και αυτό λοιπόν μέσα. Ιδιωτικά θα βάλετε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τι θα βάλουμε, διότι η συζήτηση στο χώρο, εγώ εκπροσωπώ και ένα χώρο όπως αντιλαμβάνεστε, η συζήτηση και μια κυβέρνηση, η συζήτηση αυτή δεν έχει ανοίξει. Το λέω γιατί το φέρνει η αντιπολίτευση ξανά στο προσκήνιο. Μόλις ανοίξει θα είμαστε εδώ για να κάνουμε το διάλογο. Είστε θετικοί, αν το σκέφτεστε θετικά. Δημήτρη, αν αυτό έχει χρονικό προσδιορισμό, δηλαδή δεν θα ανοίξουμε την κουβέντα να τελειώσουμε το 2020, αν λέω έχει χρονικό προσδιορισμό από την κυβέρνηση και αν στην επιτροπή που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός σκοπεύεται να. Είναι μια επιτροπή ευρέως φάσματος. Ανοιχτή. Έτσι θα είναι. Θα είναι μια επιτροπή ευρέως φάσματος. Δεν θα είναι η δική μας δηλαδή. Ναι, αυτό θέλω αυτό να το αποδείξαμε και στο ασφαλιστικό, αν θυμάστε. Θα πάτε συνενετικά δηλαδή, κύριε Υπουργέ, για να. Προφανώς απαιτούνται συνενέσεις. Mm-hmm. Για τις μεγάλες θεσμικές παρεμβάσεις απαιτούνται μεγάλος διάλογος και ευρείες συνενέσεις. Για να μπορέσεις να μιλήσεις και για το εκλογικό σύστημα, το οποίο δεν πρέπει να είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα ενός. Ούτε εμείς θέλουμε να ράψουμε το κουστούμι για τον εαυτό μας. Ναι, αλλά πώς το σκέφτεστε, το εκλογικό σύστημα. Το θέμα πρέπει να κλείσει, θα κλείσεις το συντομότατα, ούτως ώστε να μην υπάρχει ούτε μία υποψία ότι το κάναμε για να στήσουμε για τον εαυτό μας προεκλογικά. Άρα θέλετε, αυτό θα γίνει θέλετε έτσι. Μια ευρεία συνένεση για να λειτουργήσει ο εκλογικός νόμος και στις επόμενες εκλογές. Βεβαίως. Άρα χωρίς απλή αναλογική φανταζόμαστε. Να μην το φαντάζεστε. Γιατί. Να μην το φαντάζεστε. Έτσι είπε ο υπουργός σας, ο αρμόδιος. Όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό είπε, δεν τον είπαμε. Προχθές τον κύριο Κουρουπλή. Είπαμε αν απλή και άδολη αναλογική δεν κυβερνιέται κυβέρνηση ποτέ. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και η οποία θα εξελιχθεί κι άλλο. Διότι ο κύριος Κουρουμπλής και ορθώς ανέλαβε να φτιάξει ένα πλαίσιο. Το οποίο θα συζητηθεί και στα αρμόδια βεβαίως κυβερνητικά όργανα, προκειμένου να ολοκληρωθεί, αλλά η συζήτηση και με την κοινωνία και με τους άλλους φορείς κλπ. Προφανώς δεν έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει όμως άμεσα. Η βούλησή σας είναι για απλή αναλογική, απλή και άδουλη, όπως λέγατε τον καλό παλιό καιρό. Σας είπα ότι θα συζητηθούν όλα. Μάλιστα. Θα συζητηθούν, αλλά η βούλησή μας ας μην προκαταβάλουμε. Διότι, ξέρετε, εμείς δεν έχουμε ξεχάσει ούτε τις αρχές μας, ούτε τις αξίες μας και να ξέρετε και το εξής, μένει να αποδειχθεί βέβαια. Ναι, και το λέτε έτσι, να ξεχάσετε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί το είχατε και αυτό σαν αρχή, μακριά από τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα πώς το σκέφτεστε. Επαναλαμβάνω ότι το θέμα παιδεία-υγεία δεν έχει να κάνει με το τι νομίζω εγώ για τον ιδιωτικό τομέα. Εγώ του ιδιωτικού τομέα είμαι άνθρωπος και στην υγεία. Το ξέρω. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως έχει μεγάλη σημασία. Το τι πιστεύουμε ότι για τη δημόσια υγεία και για την δημόσια παιδεία και πώς θα το. Είναι στο δημόσιο διάλογο όλα αυτά. Mm-hmm. Στο δημόσιο διάλογο οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστές για τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Επειδή πρέπει και να πάμε για κλείσιμο σιγά-σιγά, να ρωτήσω και κάτι ακόμα που μας έχει μείνει από πριν, μια και μιλάμε για ιδιωτικό τομέα. Θα επιμείνετε στις 4 άδειες στα κανάλια ή σκέφτεστε κάτι ευρύτερο. Το είπε χθες πάλι ο Πρωθυπουργός. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει με τον υπάρχοντα νόμο και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο. Mm-hmm. Με 4 άδειες. Με τις άδειες, τις οποίες έχουν ήδη καθοριστεί. Ναι. Καθοριστεί. Να κάνουμε 2-3 ακόμα ερωτήσεις στην κυρία Γεωργία Βασίλη. Η μία αφορά τις καταγγελίες που η μητέρα του δολοφονηθέντος Παύλου Φίσα έκανε χθες και τη δίκη η οποία δεν προχωράει, κυρία Υπουργέ. Και απέδωσε ευθύνη και στην κυβέρνηση και στη δικαιοσύνη ευρύτερα, τι θα γίνει με αυτό. Υπάρχει ένα θέμα. Τεράστιο θέμα υπάρχει. Γιατί η κυβέρνηση δεν οδηγεί σε μια επιτάχυνση των διαδικασιών. Έχει γίνει προσπάθεια της επιτάχυνσης. Θα θυμίζω όμως το ζήτημα της απεργίας των δικηγόρων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι, αλλά νομίζω ότι είναι το σοβαρότερο. Λοιπόν, και θα πρέπει και ο νομικός κόσμος της χώρας μας και ο ίδιος να πάρει θέση απέναντι σε αυτό. Mm-hmm. Μαζί με όλα και τα αιτήματα της απεργίας. Και εσείς όμως πρέπει να ορίσετε το χώρο και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Προχωράει ο Υπουργός Δικαιοσύνης στη διαδικασία.
και πραγματικά δεν είναι προς τιμή του πολιτικού μας συστήματος η δικαιοσύνη να μην αποδίδεται στην ώρα της. Αυτό παράγει μη δικαιοσύνη. Μη δικαιοσύνη. Έτσι. Και ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουν μεγάλα φορτία πολιτικά, αξιακά πάνω τους, εκτός από το προσωπικό βεβαίως της οικογένειας, το οποίο είναι το πρώτο απολύτως σεβαστό, βεβαίως θα πρέπει να λύνονται με άλλο τρόπο. Αλλά μια δικαιοσύνη που καθυστερεί, πάβει να έχουμε απόδοση δικαιοσύνης. Να πούμε δύο λόγια για... Μεγάλη κουβέντα παρακαλώ. Για το σύστημα βέβαια και το πόσο δύσκολο είναι αυτό το σύστημα το... που έχει δημιουργηθεί να αλλάξει. Αλλά πείτε, όμως γίνονται είναι ώρα βήματα να και γίνεται και μεγάλος αγώνας αυτή την κατεύθυνση. Είναι ντροπή, το λένε όλοι, να κυκλοφορεί ένας δολοφόνος ελεύθερος. Δεν το δολοφόνος συζητώ. Ενός παιδιού κατά ομολογία δολοφόνος. Άνθρωπος το έχει ομολογήσει ο ίδιος σε ένα τεράστιο θέμα που άπτεται και ακουμπάει τη Χρυσή Αυγή. Και συμφωνώ απολύτως. Όλα είναι καλά. Δεν είπε κανένας ότι είναι όλα καλά. Λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες για το προσφυγικό, κυρία Υπουργέ, γιατί βρίσκεται σε ένταση τελευταίες μέρες και αρχίζουν πάλι να γίνονται συζητήσεις και να υπάρχουν ανησυχίες ότι μπορεί να πάμε σε δυσκολίες από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε και τα ευρύτερα με την Τουρκία ζητήματα. Τι θα κάνετε? Το έχετε νομίζω αφήσει το θέμα. Καθόλου δεν το αφήσει. Και ήδη έχουν αρχίσει και δημιουργούνται ζητήματα. Δεν το έχουμε αφήσει καθόλου το θέμα. Παρακολουθούμε στενά και συνεχώς. Ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα που θα μας ακολουθεί για μεγάλο διάστημα. Δεν είναι κάτι που λύνεται. Φοβάστε έξαρση? Φοβάστε ότι θα έχουμε ροές μεγαλύτερες από την Τουρκία? Τι λέτε? Ξέρουμε ότι μέχρι στιγμής οι όροι τη συμφωνίας Ελλάδα-Τουρκία και Ευρωπαϊκή μέχρι στιγμής έχει δουλέψει με αρκετά προβλήματα στα ζητήματα του ασύλου. Γιατί και εκεί δεν ήμασταν κι εμείς πολύ ευέλικτοι, ούτε είχαμε την απαραίτητη υποδομή. Ωστόσο, έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες. Η συμφωνία, οι ροές έχουν ελαττωθεί και τα κυκλώματα των διακινητών έχουν σταματήσει. Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι σήμερα. Παρακολουθούμε στενά με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο ευρύτερο γεωπολιτικό και βεβαίως τη στάση της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα αυτή η συμφωνία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα παρακολουθούμε και προσπαθούμε από την πλευρά μας να συμβάλλουμε με τρόπο θετικό. Κυρία Γεωργοβασίλη, όπως λέτε, έκλεισε ένας κύκλος με την αξιολόγηση κτλ. Η κυβέρνηση θεωρείται ότι θα μπορούσε να προχωρήσει και σε μια αλλαγή και του σχηματισμού της κτλ. Δηλαδή, μήπως θα έπρεπε να μπείτε και σε έναν σχηματισμό, ακούγεται δεξιά και αριστερά. Κλείνει ένα κύκλο, κλείνει μια εποχή, κλείνει η δουλειά υπουργών, ανοίγει ένα άλλο κύκλο. Πριν μετά το συνέδριο, γίνεται μετά το συνέδριο κτλ. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο του ανασχηματισμού? Ο πρωθυπουργός έχει πει. Μην μου πείτε αυτό το κλασικό του πρωθυπουργού. Ότι. Μα είναι αρμοδιότητα. 30 χρόνια το ίδιο. Αρμοδιότητα του πρωθυπουργού. Να σα πω κάτι. Εσείς λέμε τι λέτε. Ο πρωθυπουργός μπορεί να το σκεφτεί αύριο το πρωί και να το κάνει και αυτό. Είναι μια συζήτηση. Λοιπόν, γι' αυτό λέω είναι αρμοδιότητα του πρωθυπουργού. Για δικιά σα διάθεση το ρωτάμε. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ζήτημα. Εσείς θα μείνετε σε αυτή τη θέση? Θέλετε να μείνετε, θέλετε να πάτε κάπου αλλού? Έχετε πολλή δουλειά να κάνετε, αυτό λένε μερικοί υπουργοί. Λέω, έχω πολλή δουλειά στο Υπουργείο, μα εμίσχω. Θα κάτσω εδώ. Όλα τα υπουργεία έχουν πάρα πολύ και σοβαρή δουλειά. Και επίσης, όλα τα υπουργεία έχουν δουλειές που αρχίζουν, τελειώνουν, ξαναρχίζουν συνεχώς. Υπάρχει ρόλο. Ανοίγω, κλείνουν κύκλοι δηλαδή. Έτσι πρέπει να γίνεται στα υπουργεία. Τώρα... Κυρία Υπουργέ, επειδή δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να κλείσουμε, να σας ρωτήσουμε ένα θέμα που σας αφορά. Επειδή είπατε και πριν ότι ανήκετε στον ιδιωτικό τομέα. Και πράγματι, διαπιστώσαμε κι εμείς ότι έχετε και μια εταιρεία η οποία ισχύει. Ακόμα δεν ισχύει, θα μας πείτε. Αλεξίου Γεροβασίλη, διαβάζω εδώ, ακτινοδιαγνωστικό κέντρο Άρτας. Υπάρχει μια εταιρεία, Όμικρον Εύσιλον, στην οποία είστε μέτοχος. Είστε ακόμα πρώτα απ' όλα για να λύσουμε αυτό ή έχετε αποχωρήσει? Και ρωτάμε. Να πάμε και στο άλλο. Να το ολόκληρο. Να το διότι πούμε, στην περιοχή. Το πούμε ολόκληρο. Ο έρμος, ο αξιονικός τομογράφος δεν δουλεύει εδώ και. 2 μήνες. Μόνο. Και παραπάνω. Όχι, παραπάνω. Πολύ παραπάνω, λέει το ρεπορτάζ. 2,5 και αυτό έχει οδηγήσει κόσμο να κάνει. Στο εν λόγω. Στον λόγο. Που σας αφορά επομένως. Και υπάρχουν κατηγορίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που λένε ότι είστε συνδεδεμένοι με τον λόγο και επίτηδες δεν λύνεται το θέμα του εξωτερικού τομογράφου. Για να πηγαίνουν στην εταιρεία. Έτσι. Το ξέρω το θέμα αυτό. Αυτό το θέμα να σας πω. Καταρχήν να ξεκινήσουμε το απλό. Το ένα. Από πέρυσι τον Αύγουστο που όσοι πήρα υπουργική θέση, σε λίγες μέρες είχα μεταβιβάσει τις μετοχές μου. Δεν έχω λοιπόν μετοχές όσο όφυλα. Όσο ήσασταν βουλευτής όμως, ήσασταν στην εταιρεία. Μάλιστα. Δεν είχα συμβίβαστο και σαφές. Είναι το επάγγελμα που κάνω με πολύ μεγάλη αγάπη και χαρά και δυσκολίες βεβαίως σε μια επαρχιακή πόλη από το 1994. Μάλιστα.
με τα καλά και τα κακά. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι και το χειρότερο. Το πρώτο ξενικού τομογράφου στην περιοχή, το νοσοκομείο ήρθε 10 χρόνια μετά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτό το μηχάνημα του νοσοκομείου πάλιωσε λοιπόν και έχει κάνει μια σειρά από βλάβες όπως όλα τα μηχανήματα και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα χαλάνε τα μηχανήματα. Λοιπόν, αλλά δεν φτιάχνονταν, λέει, παράδοξο, δεν φτιάχνονταν από το μηχάνημα. Για να οδηγείται ο κόσμος στο δικό σας κέντρο. Πριν από λίγο καιρό που είχε ανακοινηθεί, είχε ξαναγίνει μια βλάβη το χειμώνα. Δεν είναι δικό μου το κέντρο, το ξεμπερδέψαμε. Στο παλιό, στο ιδιωτικό. Τώρα είναι σε άλλους ανθρώπους. Πάση περιπτώσει. Από παλιά λοιπόν, πάντα και άλλες φορές χάλασε. Χάλασε και το χειμώνα. Ξανά έγινε λοιπόν το ίδιο θέμα, κύριε Γεροβασίλη, χαλάει το μηχάνημα. Λοιπόν, αστεία θέματα. Και τότε, επίσης, τότε χρειάστηκε να πω ότι δεν έχουμε μετοχές στο ιατρείο και λοιπά για να σταματήσει αυτή η ιστορία. Το μηχάνημα φτιάχτηκε συνέχιση. Το μηχάνημα είναι παλιό. Το ΔΣ λοιπόν του νοσοκομείου, η σημερινή διοίκηση του νοσοκομείου και ο αναπληρωτής, ο εκτελών χρέη διοικητή αυτό το διάστημα, αποφάσισαν ότι η βλάβη του μηχανήματος, η οποία ήταν ύψους 140.000 ευρώ, μεγάλη βλάβη, δεν συνέφερε να μπουν 140.000 πάνω σε ένα παλιό μηχάνημα, το οποίο ενδεχομένως σε 10 μέρες τους ξαναβγάλει το ίδιο. Έτσι αποφάσισαν και ξεκίνησε ταχύτατα η διαδικασία από το Υπουργείο και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, η διαδικασία διαγωνισμού για καινούριο νοσοκομείο. Βεβαίως αυτό δημιουργούσε κενό, διότι όπως ξέρουμε υπάρχει ένας χρόνος για να ολοκληρωθεί μια διαγωνιστική διαδικασία και οι ανάγκες στο νοσοκομείο είναι πολλές και δει το καλοκαίρι, που όπως όλοι γνωρίζουμε αυξάνονται τα επίγοντα περιστατικά, τροχαία και πολλά άλλα. Λοιπόν, και έτσι μετά από μεγάλη προσπάθεια των τοπικών φορέων, διότι δεν υπήρχαν χρήματα και για το καινούριο και για τη βλάβη, μετά όπως από μεγάλη προσπάθεια και των τοπικών φορέων, με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση έμαθα και εγώ αλλά και ο αρτινός λαός ότι η περιφέρεια έδωσε τα χρήματα, ενώ η περιφέρεια της αυτοδιοίκησης έδωσε τα χρήματα και γίνεται και η αποκατάσταση βλάβης του παλιού μηχανήματος. Μέχρι να έρθει το καινούριο. Σε ταχύτερους ρυθμούς αποκατάσταση μηχανήματος και καινούριο μηχάνημα δεν έχει συμβεί. Εγώ σας λέτε δεν σας αφορά δεν το θέμα στην πραγματικότητα. Και είμαι και πολύ χαρούμενη για την ανταπόκριση και του Υπουργείου και της Υγειονομικής Περιφέρειας και των τοπικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και χθες κυκλοφόρησε και το ευχαριστήριο και εκ μέρους της διοίκησης του νοσοκομείου προς τους φορείς και την περιφέρεια και το Δήμο κλπ. Που συνέβαλαν στην άμεση επίλυση όπως και το Υπουργείο. Πολύ ωραία. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Βασίλη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Διάλειμμα εμείς. Πάμε, ναι. Τα νέα του Sky με τη Σία Κοσιόνη. Εκτάκτος.